είπε ο γιατρός μου βλέποντας τις εξετάσεις μου. 7,5 πόντους, κοπέλα μου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πώς σου ξέφυγε? Δεν έκανες τίποτα? Τόσο καιρό δεν πήγες καθόλου για εξετάσεις? Πέρασε σαν ταινία από το μυαλό μου όλη εκείνη η φάση που κάθε φορά που είχα ραντεβού με τον γιατρό μου το ανέβαλα. Όλο έλεγα, έχω μικρά παιδιά τώρα. Πού να πηγαίνω σε γιατρούς? Τα παιδιά μου έχουν πανελλήνιες, να τελειώσουν μετά. Θα πάω τον άλλο μήνα. Θεέ μου, πίστευα ότι αυτό δεν θα μ' άγγιζε ποτέ εμένα. Τόση αλαζονία ή καλύτερα τόση χαζομάρα. Με έπιασε πανικός. Πόσο καιρό, γιατρέ, ρωτάω. 6 μήνες. Αν αντιδράσεις καλά στις θεραπείες, μπορεί να πάει και χρόνος. Ένιωσα ένα παγωμένο ποτάμι στην πλάτη μου. Μπήκα στο αυτοκίνητο. Πανικοβλημένη, λέω, να δω τελευταία φορά τη θάλασσα. Να κάνω ένα μπάνιο. Τόσο πολύ τη λατρεύω τη θάλασσα. Οδήγησα μέχρι τον ποταμό. Εκεί που πηγαίναμε πάντα με τα παιδιά μου και κολυμπούσαμε. Μάρτης ήταν. Ο Βαρδάρης φύσαγε γερά. Μπήκα μέχρι το γόνατο. Δεν μπόρεσα, δεν άντεξα. Γύρισα πίσω στο αμάξι κλαίγοντας. Είπα, θα κάνω ένα πάρτι. Θα φωνάξω όλους μας τους φίλους. Αυτούς που νιώπατε μαζευόντουσαν 40 άτομα. Έβγαλα την ατζέντα μου. Άρχισα να διαβάζω. Το βλέμμα μου δεν σταμάτησε πουθενά. Με ξέχασα, τους ξέχασα. Πότε τηλεφωνιόμαστε στις μεγάλες τις γιορτές. Κυρίως του άντρα μου. Γιατί εγώ είμαι μια απλή ουσία. Και μάλιστα γελώντας, όταν μου λέγανε «Δεν σε θυμηθήκαμε», έλεγα «Είμαι ουσία. Μόλις πεθάνω, η εκκλησία θα αλλάξει το εορτολόγιο και θα με κάνει Αγία». Δεν ήξερα. Μετά αποφάσισα να το πω στις φιλενάδες μου, στις δύο που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε μαζί. Είναι και οι δύο μακριά. Παίρνω την πρώτη, της το λέω. Νέκρα, βουβαμάρα στο τηλέφωνο. Φανή, είσαι εκεί? Ακούω ένα λυγμό. Άσε με, δεν μπορώ να το χωνέψω και μου κλείνει το τηλέφωνο. Παίρνω μετά την άλλη. Η άλλη το τελείως αντίθετο. Άρχισε, θα πάμε στην Αγγλία. Έχω το πιο καλό χειρουργό, φίλο. Θα κάνουμε εξετάσεις. Η επιστήμη προοδεύει. Σαλισμένη ήμουνα. Νανά μου, της λέω, θα τα πούμε. Άσε με τώρα. Και της το κλείνω. Την άλλη μέρα ξεκίνησα κιόλας χημειοθεραπείες. Από όλα τα μαθήματα που έχω δεχτεί στη ζωή μου, ήταν το πιο δύσκολο. Μάθημα τρίτου βαθμού, πραγματικά. Θυμάμαι, με είχαν προειδοποιήσει, με είχαν πει για τις επιπτώσεις. Με είχαν πει ότι θα χάσεις τα μαλλιά σου, θα έχεις κούραση. Μετά άρχισαν οι αλλεργίες, οι κορτιζόνες, το πρίξι. Ήμουν προετοιμασμένη για αυτά. Όμως κανένας δεν μου είπε πόσο θα άλλαζαν οι σχέσεις μου. Με τα παιδιά μου, με τον σύντροφό μου, με τις αδελφές μου, με τους φίλους μου. Μάθημα ζωής πραγματικό. Θυμάμαι, στο νοσοκομείο που πήγαινα για τις χημειοθεραπείες, καθόμουν στο κρεβάτι και έβλεπα το πορτοκαλί υγρό σταγόνα-σταγόνα να χώνεται μέσα στις φλέβες μου. Ένιωθα όλη πορτοκαλιά. Πολύ άγριο πράγμα. Πολύ άγριο πράγμα. Όμως εκεί ήταν που πείσμωσα. Όχι, καρκίνε. Δεν θα με νικήσεις εσύ. Δεν θα με νικήσεις. Του χρόνου τέτοια εποχή σου υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ και θα ετοιμάσω ένα ταξίδι αεροπορικό. Μεγάλο, μακριά. Εκεί που δεν έχω πάει. Λοιπόν, θα το κάνω. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Έκανα μια τρέλα σήμερα το πρωί. Πήγα και αγόρασα ένα άρωμα, πανάκριβο. Τόσα χρόνια πήγαινα κάθε φορά στην Black Friday, μπας και το είχαν με έκπτωση. Τίποτα. 30 ml, 165 ευρώ. Πάντοτε έλεγα, παιδιά στην εφηβεία έχεις. Μαθήματα κάνουμε, πανελλήνιες θα δώσουν, έξοδα έχουμε. Θα δώσεις εσύ τόσα πολλά λεφτά? Λοιπόν, την έκανα την τρέλα. Πήγα και το πήρα το άρωμα. Οι χημειοθεραπείες τελείωσαν.
Θα με αφήσουν λίγο να ησυχάσω. Και την άλλη εβδομάδα μπαίνω χειρουργείο. Θα βγω. Δεν θα βγω. Ποιος ξέρει, κανένας δεν μου το λέει. Όμως εγώ σας το λέω ότι έχω κανονίσει για μετά την εγχείρηση το κρεβάτι μου να βλέπει τη θάλασσα. Θέλω να βλέπω το ίδιο βασίλεμα. Εκεί που φαίνεται ο Όλυμπος. Και στο κομωδίνο δίπλα μου να έχω το άρωμά μου για να μυρίζω όμορφα όπου και να με πάνε. Πόσο αληθινά όλα αυτά, Άρστο. Ξέρετε, μόνο κάποιος, αν έχει χάσει κάποιον δικό του άνθρωπο, συγγενή, κοντινό ή μακρινό, ή τα έχει ακούσει αυτά, ή τα έχει νιώσει. Εγώ πριν ένα χρόνο συνδέθηκα με το Σύλλογο Καρκινοπαθών όταν η αντιπρόεδρος, η κυρία Σοφία Χάιτα, με πήρε τηλέφωνο για να της προτείνω ένα μαθητή μου να αναλάβει τη χοροδία. Αλλά επειδή και εγώ είχα έρθει στη θέση αυτήν να ακούσω όλα αυτά χάνοντας την αδελφή μου από καρκίνο, το θεώρησα ως χρέος και κάλεσμα από την ίδια να είμαι δίπλα στο Σύλλογο. Και αυτός είναι ίσως ο σημαντικότερος λόγος που είμαστε όλοι εδώ πέρα σήμερα, γιατί μια ομάδα ανθρώπων που πήρε απόφαση πριν αρκετούς μήνες να κάνει κάποια πράγματα με το Σύλλογο αυτόν, για να μάθετε πολλοί από εσάς που ίσως δεν ήξερατε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, είναι αυτός που κάνει πράγματα που εγώ τολμώ να το πω, που θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία. Και δεν τα κάνει. Για όποιους λόγους. Οφείλουμε λοιπόν εμείς, η κοινωνία των ανθρώπων, να δείξουμε ανθρωπιά, αγάπη και να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ουσιαστικά αυτοί αυτό που κάνουν είναι να στηρίζουν εμάς. Εμάς που νοσούμε από αυτό. Συγγνώμη για αυτόν τον μονόλογο για την εξομολόγηση, αλλά επειδή σας είπα μόνο με κάποιος έχει χάσει άνθρωπο, μπορεί να νιώσει όλο αυτό. Λοιπόν, ας αλλάξουμε λίγο κλίμα. Θα πω κάποια ονόματα γιατί οφείλω να τα πω πριν καλέσω δύο ανθρώπους να χαιρετήσουν και τον πρόεδρο. Βασίλης Αδαμόπουλος και Αλέκος Πετσής, είμαστε η τριάδα που στήσαμε όλο αυτό. Συνεπικουρούμενοι όμως με άλλους δύο ανθρώπους, δασκάλους ομάδων του Συλλόγου Καρκινοπαθών, το δάσκαλο της θεατρικής αγωγής τον Πέτρο τον Παπαζήση, και τον Στέλιο τον Σταμπουλή, το χοροδιδάσκαλο. Και ξέρετε, το πιο ωραίο σε όλο αυτό είναι ότι και οι πέντε μας είμαστε νέοι. Και είμαστε εδώ και προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν όλους εμάς. Και ευχαριστούμε που είστε και εσείς εδώ και στηρίζετε αυτή τη δράση. Να ευχαριστήσω επίσης και την Ανθή, την Δήμου, Ανθή, η οποία υπογράφει σκηνοθετικά όλο αυτό. Και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, τους συλλόγους, τους χοροδασκάλους, τις χοροδίες, τους μουσικούς, οι οποίοι έρχονται εντελώς αφιλοκερδώς. Και φυσικά το Δημήτρη τον Μπάση,
ο οποίος θα μας τραγουδήσει στο τέλος και θα κλείσει πολύ όμορφα αυτή την εκδήλωση. Λοιπόν, να καλησπερίσω την Αντιπεριφερειακή Υγείας κυρία Δεμερτζοπούλου, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κύριο Χαρτζηκ Θεόκλητο, να χαιρετήσω τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας τον κύριο Τσαπακίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη και φίλο κύριο Μήτα και τον φίλο και αγαπητό Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Αμπελοκήπων, τον Παύλο τον Κεσόγλου. Και τέλος, ευχαριστούμε και την κοινοτική σύμβουλο της τέταρτης κοινότητας, κυρία Ψωμιάδη, που είναι παρούσα. Κυρία Δεμερτζοπούλου, έναν σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Τσάμις είναι πραγματικότητα και τα σπάζομαι κι εγώ. Όντως, τα προβλήματα, κύριε Τσάμι, είναι πάρα πολλά και η πολιτεία και κατά το μερίδιο που είμαστε κι εμείς μέρος αυτής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης, τα αντιμετωπίζουμε και εμείς καθημερινά. Γι' αυτό και οι δυνάμεις μας πέφτουν σίγουρα στο εθνικό σύστημα, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί που το Υπουργείο δεν μπορεί, αλλά βασικά στη συνεργασία με τους συλλόγους ασθενών. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης είναι ένας από αυτούς. Σίγουρα κανείς δεν ξέρει τα προβλήματα περισσότερο από τους ανθρώπους που τα έχουν βιώσει. Έτσι λοιπόν, παρέα με αυτούς, χέρι-χέρι με τους ασθενείς, εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε στο κομμάτι της πρόληψης. Στην πρόληψη, γιατί η πρόληψη είναι το μισό της διαδρομής και φυσικά και μετά η γραφειοκρατία, η απάλυνση των προβλημάτων, γιατί και τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, οικονομικά, ψυχολογικά. Στο κομμάτι της παρηγορητικής φροντίδας που πρέπει να γίνουν βήματα, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι πολύ σπουδαίο, και σε όλο το πλέγμα των υπηρεσιών που πρέπει ο καθένας από εμάς να λάβει. Εγώ θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην προσπάθεια που γίνεται. Φαίνεται ότι την έχετε αγκαλιάσει όλοι και θα την αγκαλιάσουμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Και θέλω να κλείσω με αισιοδοξία, γιατί όπως μας λένε οι γιατροί, είναι και αυτό ένα φάρμακο που βοηθάει στην ασθένεια. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Κύριε Χατζηθεόκλητε. Καλησπέρα σας και θα συνεχίσω από αυτό που είπε η αγαπητή συνάδελφος. Δεν είναι μόνο αισιοδοξία. Και ως γιατρός σας λέω ότι έχουν γίνει άλματα. Άλματα πολλά. Ο μονόλογος, το μονόπρακτο μου άρεσε, αλλά ήταν λίγο πεσημιστικό. Πάμε μπροστά. Ο καρκίνος, δεν λέω ότι θεραπεύεται, αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται με πολλές δυνάμεις που έχουμε τώρα και έχουμε πολλές δυνατότητες. Η έρευνα έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι η πρόληψη, όπως σας είπε η Αντιπεριφερειάρχης. Και η συμβολή του συλλόγου σας είναι εξαιρετική σε αυτόν τον τομέα. 30 χρόνια προσφοράς στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Σας συγχαίρω όλους και ευχαριστώ. Τέλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Γιάννης Αριδάκης, με τον οποίο τελευταίο καιρό η πρόεδρε πιο πολύ βλεπόμαστε από ότι με τη σύζυγο, έτσι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αλλά αξίζει τον κόπο. Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να αναφέρω ότι το κείμενο που ακούστηκε και ερμηνεύτηκε ήταν από την Ξένια Δημητρίου, μέλος του Συλλόγου και της θεατρικής ομάδας. Με χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση που γίνεται για να τιμήσουμε την 30χρονη πορεία και λειτουργία του πρώτου Συλλόγου Ογκολογικών Ασθενών στη χώρα μας, που από την ίδρυσή του το 1991 στην πόλη μας μέχρι και σήμερα αποτελεί μια αναγκαιότητα ύπαρξης. Γιατί κατάφερε να σπάσει τα ταμπού και τις φοβίες γύρω από την ασθένεια αυτή στην κοινωνία και στους ασθενείς, και τα 7.000 μέλη ασθενείς που ήρθαν σε επαφή με το Σύλλογο το αποδεικνύουν. Πρωτοπόρος και ιδρύτρια του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης ήταν η αείμνηστη Περσεφόνη Μήτα, που έφυγε από κοντά μας πριν από 3 χρόνια και σε ένα βιογραφικό της σημείωμα αναφέρει: Ονομάζομαι Μήτα Περσεφόνη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καριώτησα Γεννητσών, νομού Πέλης. Παντρεύτηκα και ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Έκανα 2 παιδιά. Πάλεψα με δύναμη και αισιοδοξία τον καρκίνο. Κατάφερα να ξεπεράσω το πρόβλημά μου με τη βοήθεια της οικογένειάς μου και τότε είπα: Εάν ζήσω, θα αφιερωθώ στους καρκινοπαθείς, θα γίνω εθελόντρια, θα κάνω ό,τι μου δώσανε και εμένα οι εθελοντές όταν ήμουν στην Αμερική. Ξεκίνησα εθελοντικά με μια ομάδα γυναικών και κάναμε το Σύλλογο Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Ανοίγοντας και άλλους συλλόγους σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, κάναμε την Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος. Συνεχίζοντας, κάναμε τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Καρκινοπαθών και σαν άτομα με αναπηρία ενταχθήκαμε στην ΕΣΑΜΕΑ.
Από εκεί και πέρα αρχίσαμε να πραγματοποιούμε τους στόχους που είχαμε βάλει έναν ένα και να γίνονται πραγματικότητα. Έχουν περάσει 28 χρόνια, η ζωή μου δεν άλλαξε. Είμαι αφιερωμένη από το πρωί ως το βράδυ σε αυτό το χώρο, βοηθώντας τους ασθενείς καρκινοπαθείς σε ό,τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Με την 30χρονη εθελοντική και ιδιωτελή προσφορά της, τη συνέπεια και το είδος της, κινητοποίησε και οργάνωσε ασθενείς με καρκίνο σε μια εποχή που τη λέξη αυτή δεν την έλεγαν. Αυτό που τη χαρακτήριζε ήταν ο αγώνας για μια καλύτερη ζωή για τους ασθενείς καρκινοπαθείς, και όπως δεν μπορείς να αρνηθείς τη ζωή, δεν μπορείς να αρνηθείς και τον αγώνα για αυτήν. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που είχε κάνει τρόπο ζωής την προσφορά προς ασθενείς. Θα τη θυμόμαστε για το μεγαλείο της ψυχής της. Μας έμαθε τα δικαιώματά μας ως ασθενείς. Έδινε κουράγιο μόνο με την παρουσία της. Αποφασιστικότητα ζωντάνια, θάρρος, τα έβαζε με όλους. Μιλούσε για τον καρκίνο όταν όλοι μας φοβόμασταν να πούμε τη λέξη αυτή. Την ευχαριστούμε για ό,τι έκανε και εμείς θα συνεχίσουμε το έργο και το δρόμο που μας χάραξε. Στις μέρες μας, οι οργανώσεις των ασθενών και μάλιστα αυτών με βαριές και μακροχρόνιες ασθένειες όπως ο καρκίνος, προσπαθούν να ξεπεράσουν τα κενά και τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη των ασθενών και ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, που η βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας αμφισβητείται από τις συνεχείς οικονομικές περικοπές. Το επταμελές διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας απαρτίζεται μόνο από ασθενείς καρκινοπαθείς σύμφωνα με το καταστατικό του. Καθημερινά βρισκόμαστε στις ογκολογικές κλινικές των νοσοκομείων της πόλης μας και βρισκόμαστε σε επαφή με τους ασθενείς για τις επιμέρους ανάγκες τους πέραν της υγειονομικής περίθαλψης που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της ασθένειας. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται με την πληροφόρηση και σύνδεση του ασθενή με τους δημόσιους και κοινωνικούς φορείς για τις οικονομικές ή άλλες παροχές που πρέπει να έχει από μια βαριά ή μια αναπηρία που την προξένησε ο καρκίνος. Στις δράσεις του Συλλόγου περιλαμβάνονται οι ενημερωτικές ομιλίες για κάθε μορφή καρκίνου στην αίθουσα του Συλλόγου από γιατρούς, το πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης των ασθενών και η λειτουργία από εκπαιδευτές, εθελοντές, ομάδων δημιουργικής απασχόλησης όπως χοροδίας, χορού, θεάτρου, ζωγραφικής, αγίας γραφής, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και φυσιοθεραπείας. Λειτουργούν κινητά περίπτερα από μέλη ασθενείς εθελοντές με προσφορά πρωινού ροφήματος της ΑΕ Καφέ για τους ασθενείς και τους συνοδούς στις ογκολογικές κλινικές του Θεαγενείου, Παπαγεωργίου και 424 του Ιδιωτικού Νοσοκομείου της πόλης μας. Εκδώσαμε 50 ενημερωτικά φυλάδια τότε που το ίντερνετ δεν ήταν για το κοινό και επίσης την περίοδο 2012-2013 ο Σύλλογος δόρισε στις ογκολογικές κλινικές της πόλης μας ορισμένα διαγνωστικά θεραπευτικά μηχανήματα αξίας 200.000 ευρώ, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί σε ρανικό λογαριασμό του Συλλόγου για τα καρκινοπαθή παιδιά. Εδώ να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες ανώνυμους δωρητές που όλα αυτά τα χρόνια από το υστέρημά τους βοηθούν οικονομικά το Σύλλογο και τις επιχειρήσεις με τις χορηγίες και τις δωρεές τους, είτε οικονομικά είτε σε είδος μας βοηθούν στο έργο μας. Η θεσμοθέτηση της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καρκίνου έγινε για να δώσει έμφαση στη διαπίστωση ότι μεγάλο μέρος των περιστατικών καρκίνου μπορούν να αποφευχθούν μέσω της πρόληψης και ότι επίσης μεγάλο μέρος των θανάτων από καρκίνο μπορούν να αποφευχθούν μέσω της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Σαν Σύλλογος θα πούμε όμως ότι είναι και μέρα απολογισμού, σύγκρισης, αφύπνισης, δράσης και συνέχισης της προσπάθειας για τη βελτίωση και ποιοτική αναβάθμιση της νοσηλείας, θεραπείας, αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης των ογκολογικών ασθενών. Οι διεθνείς οργανισμοί, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λένε όμως ότι στην πατρίδα μας δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο αντιμετώπισης της νόσου του καρκίνου, επισημένοντας μέσω της έρευνας του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ανισοτήτων για τον καρκίνο στο προφίλ χωρών για τον καρκίνο για το 2023 για την Ελλάδα. Ότι υπάρχει απουσία ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο στην Ελλάδα, που επηρεάζει όλες τις πτυχές της περίθαλψης. Η Ελλάδα δεν διαθέτει οργανωμένη και ολοκληρωμένη στρατηγική προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου. Η οικονομική κρίση του 8 και τα σχετικά μέτρα λιτότητας είχαν αντίκτυπο στην πρόσβαση στην περίθαλψη του καρκίνου. Η περιορισμένη κοινωνική προστασία θέτει ορισμένους καρκινοπαθείς σε οικονομικό κίνδυνο. Η Ελλάδα διαθέτει απαρκή αριθμών επαγγελματιών σε ειδικότητες στο τομέα της ογκολογίας. Η ικανότητα ακτινοθεραπείας είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόσβαση σε νέα αντικαρκυνικά φάρμακα είναι βραδύτερη και τότε από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, οι απομακρυσμένες κοινότητες, δηλαδή η περιφέρειά μας, αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβαση στην περίθαλψη του καρκίνου. Η COVID-19 οδήγησε σε σημαντική διαταραχή της παροχής ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Γενικά, η Ελλάδα διαθέτει γενικό εθνικό σχέδιο για τον έλεγχο του καρκίνου, το οποίο να καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της περίθαλψης του καρκίνου από την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη θεραπεία και την περίθαλψη έως την αποκατάσταση, την παρηγορητική αγωγή και τη φροντίδα των ασθενών τελικού σταδίου. Με την καθημερινή μας εθελοντική δράση σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι ογκολογικοί ασθενείς, οφείλουμε να βοηθήσουμε και να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις στην κάλυψη των κενών της υγειονομικής περίθαλψης, αυξάνοντας τη ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και όλων διαφερομένων μερών. Συγκεκριμένα, για τη βελτίωση, πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά δημόσια, σύγχρονη και δωρεάν υγεία, να γίνονται προσλήψεις όλου του απαραίτητου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, να γίνεται η αγορά και η απαιτούμενη συντήρηση του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, να γίνεται δωρεάν η παροχή όλων των φαρμάκων αναλώσιμων υλικών επεμβάσεων και εξετάσεων,
να γίνονται άμεσα τα ραντεβού για εξετάσεις σε εξονικό μαγνητικό τομογράφο και τον υπέρηχο, να γίνονται άμεσα τα ραντεβού για προληπτικές εξετάσεις, να καλύπτονται 100% από το κράτος τα έξοδα των ασθενών και των συνοδών τους, να χορηγούνται άμεσα ιατρικές βεβαίως γνωματεύσεις με απλούστευση διαδικασιών από τους θεράποντες γιατρούς για την παραπομπή των ογκολογικών ασθενών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ. Και τέλος, να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή ενός σύγχρονου ογκολογικού νοσοκομείου στις παρυφές της πόλης μας, στο στρατόπεδο πρώην Καρατάσιου, γιατί είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη για τη βελτίωση των συνθηκών μιας ολοκληρωμένης νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών καρκινοπαθών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Νοσηλείας και Θεραπείας. Τέλος, να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές της παράστασης, τα χορευτικά σχήματα και χοροδίες των 12 συλλόγων που λαμβάνουν μέρος, τους μουσικούς, ηθοποιούς και τραγουδιστές, τους υπεύθυνους οργανωτές και επιμελητές, καθώς και τους χορηγούς που πρόσφεραν όλοι μαζί για την παρουσία και την επιτυχία της εκδήλωσής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φαγώθηκε η κυρά. Να πάμε στα Αγγλία με τα καπί. Τι να πάει να κάνει στην Αγγλία μου. Να πάτε στην Ισπανία. Ισπανία. Πολύ θα ήθελα να είχα γνωρίσει τον Μαγκελάνο. Και ποιος είναι αυτός ο Μαγκελάνος, ποιος είναι αυτός. Ένας θαλασσοπόρος, Κονβέρσος. Κονβέρσος. Ναι. Τι είναι Κονβέρσος. Κονβέρσος είναι Εβραίος που εκκλησιανίστηκε. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, τι έχει κάνει αυτός. Αυτός, ακούστε, αυτός με μια αρμάδα από 5 πλοία ξεκίνησε από τη Σεβίλη. Έκανε το γύρο του κόσμου και απέδειξε 2 πράγματα. Ότι η γη είναι στρόγγυλη και ότι η Αμερική δεν είναι μέρος της Ινδίας όπως νόμιζε ο Κολόμβος, αλλά ξεχωριστή Ήπειρος. Ναι, καλά. Η κυρία όμως θέλει να πάει στην Αγγλία. Τι να πάει να κάνει στην Αγγλία, μωρέ, τώρα. Θέλει να τη δει. Θέλει να πάει στο Λονδίνο. Θέλει να πάει να δει τον Τάμεση που τόσο έχει ακούσει. Ποιο Τάμεση, αφού εδώ πέρα είναι ο Στριμώνας, θα πάει στο Στριμώνα να πάει να τον δει τώρα. Το Τάμεση να δει. Άντε πάλι. Πες. Θα πάτε στη Γαλλία. Άντε πάλι. Βρε, σου λέω. Έχει λυσάξει, κυρία Σουλτάνα. Θέλει Αγγλία. Εκεί κόλλησε η βελόνα. Θέλει Αγγλία. Αγγλία. Λοιπόν, Μπαρμπαχρήστο, θα την πει στην κυρία Σουλτάνα. Το 325 π.Χ. ένας Έλληνας από τη Μασσαλία έτασε εκεί ψηλά στα παγωμένα αυτά χώματα. Πιθέα τον λέγανε και ονόμασε νησιά αυτά Πρετανικά. Θα πει αγαπητοί ότι πέρα από όλα τα άλλα και το όνομα του Βρετανεί σε εμά το φίλο, στου Έλληνε. Πες τα εσύ, θα φας παντόκλα. Ρε κύριε Μπαγκά, τίποτα ελληνικό. Δικό του έχουν όλα είναι δανεικά για γέννηση. Δανεικά. Απ' το άλλο, τα απλά του νομίσματα είχαν χαραγμένο επάνω το κεφάλι του Θεού Απόλλωνα, του δικού μας, του ελληνικού Θεού. Πάει να πει ότι και τα πρώτα τους χρήματα αυτοί οι Εγγλέζοι από εμάς τους Έλληνες τα κληρονομήσανε. Και τώρα κάνουν κουμάντο στον κόσμο με τη χρυσή τους λίρα, κατάλαβες κύριε. Τότουν γραϊκόρου μέστη κύριε, τότουν γραϊκόρου μέστη. Δάσκαλε, κάνε μας και μια μετάφραση, γιατί δεν ξέρουμε τα ξένα. Τότουν γραϊκόρου μέστη. Το έγραψε ο Κικέρος στο πόνημά του Μάρκο Στήλιος. Όλα είναι ελληνικά. Όλα είναι ελληνικά. Ακούστε εδώ. Κέλτες, μισάγριοι άνθρωποι, ζούσαν σαν τα ζωντανά. Το μόνο που ξέρανε να κάνουν ήταν τρώγαν, πίναν, πολεμούσαν. Τέλος, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Άπες.
Ρε, αυτοί δεν ήξεραν να χωρίσουν το άκυρο δυο γαϊδουριών. Καλά που τους τσάκουσαν οι Ρωμαίοι και τους κάμαν και λίγο ανθρώπους. Φάγει κάτι. Ρωμαίοι, οι Ρωμαίοι, άμα κατακτούσαν μία χώρα, χτίζαν κάστρο. Τσέστερ σημαίνει κάστρο, κατάλαβες τώρα. Μάντσεστερ, Κότσεστερ, Ουίντσεστερ, αγιά σου. Άρσεναλ. Βρε, ας είναι καλά οι Ρωμαίοι, βρε. Βρε, τότε αυτοί οι Κέλτες ντύθηκαν, πλήθηκαν, μάθαν γράμματα, ανθρωπέψανε. Κάνανε ό,τι βλέπανε. Τίποτα δικό τους δεν είχανε. Μαθαίνανε συνέχεια καινούργια πράγματα. Τα κλέβανε από την Ευρώπη. Ούτε σκέψη δικιά τους. Μαθαίνανε τον τρόπο ζωής, μαθαίνανε τις τέχνες. Δεν ήταν έξυπνοι. Ήταν όμως πολύ καλή στη μίμηση. Λοιπόν, ακούστε, κύριε. Να ξέρετε. Ακούστε. Εγώ είπα της κυράς μου. Άκου, κυρά Σουλτάνα. Εάν αυτοί οι κλεφταράδες δεν επιστρέψουν τα μάρμαρα, εγώ, ο Μπάρμπα Χρήστος, δεν θα τους αφήσω ούτε φράγκο εκεί. Κατάλαβες, δηλαδή, έτσι που έρχεται να κοπανίσω το χέρι μου, κόκανα στο σπίτι και με κυνήγησε η κυρία Σουλτάνα. Τώρα μην με κυνηγήσει ο καπετσής. Άσε. Άσε. Δηλαδή, είμαι έξω φρυνών, δηλαδή, είμαι έτοιμος να σκοτώ να φύγω τώρα. Κάτσε. Εμένα, ρε, ξέρεις πώς μου σηκώνει, πώς με φουντώνει το αίμα όταν ακούω ότι τα μάρμαρά μας τα λένε Ελγίνια. Μου φουντώνει το αίμα μέχρι και πάνω μου ανεβαίνει. Η πίεση 22. Καθίστε κάτω, καθίστε λίγο. Σας φουντώνει το πίεση και το αίμα. Ένα καφέ ήρθαμε να πιούμε εδώ, ένα τσίπορο εδώ. Δεν είμαστε για τέτοια. Ακούστε να σας πω, εγώ δεν τα λέει μόνο ο δάσκαλος καλά. Αυτό το αριστούργημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, το οποίο το σχεδίασαν οι αρχιτέκτονες Καλλικράτης και Εκτίνος, το οποίο χτίστηκε υπό την επίβλεψη του γλύπτη Φιδία. Ακούστε, θέλουν αυτοί να δώσουν το όνομα αυτού του παλιοκλεφταρά. Πείτε μου εσείς, πώς θα το δεχτούμε αυτό? Καλά. Ο Έλγη ρήμαξε και ξύλωσε τον Παρθενώνα. Και λένε ότι είχε ένα φιλμάνι από τις τότε οθωμανικές αρχές. Αλλά οι νέοι ιστορικοί και ερευνητές Τούρκοι λένε ότι δεν υπήρξε τέτοιο φιλμάνι. Αρπάθρες! Αρπάθρες σου λέω! Κατά το βρούμε καλά. Λένε ότι τάχα μου τα κλέψε, λέει, τα μάρμαρα. Τάχα για να τα σώσει. Τάχα μου να σώσει. Να μου κάτω. Δεν μας κράχα, μας κάναν και χάρη. Λοιπόν, φτάνει με αυτούς. Ακούστε να σας πω. Θα πάτε Ισπανία, θα πάτε Μπαρσελόνα. Μπαρμπαχρίστο, θα πάρει την κυρά σου. Θα πάτε εκεί, θα παραγγέλνετε ανταλουσάνικα κρασά. Αλλά με το ρέγουλο, μην πιάσουμε τα μικρανίες πάλι την κυρά σου εκεί και που μάλα και χαλάσει εκδρομή. Πάτε Γαλλία, στο Παρίσι, πολύ ωραία χώρα το Παρίσι. Έχει και του Σικουάνα, που χωλώσκα σε δικιά μου, λέει, τα καμουνάκια ευρωπαϊκό ποτάμι. Που πάρε, πήγε στην Πέλιξα εκεί πέρα, την προστριμώνα, τι πάνε να κάνεις. Τι με λες, να πάω εγώ Γαλλία, να με πατηρήσει η κυρά εκεί πέρα, να μου ζητάει αυτό τον, πώς το λένε, το Coco Channel και τον άλλο, τον Βιζάν Λερό. Τι λες, ρε, παιδιά, δεν πάτε καλά. Ρε παιδιά, μην τα λέτε έτσι. Η γαλλική είναι η πιο ευγενική, η πιο εύηχη γλώσσα. Τι λες. Κάθε φορά που τους ακούω να μιλάνε, είναι σαν να ζητάνε συγγνώμη όλη την ώρα. Γιατί το λες αυτό? Τι εννοείς? Τι εννοώ? Κάτσε εγώ, κάτσε όλα, μου πεις εσύ τώρα πως ακούγεται. Μάνο, je m'appelle ta sauce, la vie est rose, tu es en rue, c'est le 18 ans, Renault Clio, Renault Mécan. Πες με εσύ τώρα, αυτό τι ακούγεται? Α, πες με εσύ. Και τα χέρια εδώ στις γρόμιες πρέπει να είναι. Και αυτό πρέπει, αφού έτσι μιλάνε. Έλα, πες με εσύ. Το ζητάνε δεν τον είπες, δεν συμφωνώ. Το συνεχίζει. Αφού έγινε προπονητής τώρα. Α. Τι, όλα τα ξέρουν. Αφήστε τα τώρα αυτά. Το άλλο. Ποιο? Παρίσι, κύριε. Παρίσι, Βερσαλίες. Παναγία των Παρισίων, Νοντάμ, Λούβρο. 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 Ποιο Λούβρο? Το Λούβρο για να το γυρίσετε 5 μέρες. Άσε που θα σας ανέβει και το αίμα στο κεφάλι. Έχουν την Αφροδίτη της Μήλου και την Νίκη της Αμοθράκης. Πληρώνει ο κόσμος να πάει να τα δει. Παντού Ελλάδα, σκόρπια Ελλάδα. Άσε τώρα. Στην Γαλλία έχουν και υπέροχες νοστιμίες. Κουασάν.
μακαρόν, εκλέρ, σουφλέ, πατέ, φρικασέ. Όχι, φρικασέ, ελληνικό είναι αυτό, δάσκαλε. Πέω χατινιά, καμαμπέ, φρύ, κοκκό. Καλή κύριε Βιέρα, να πάτε. Και αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα σαν τη Χαλκιδική δεν έχει να τα ξεχάσετε. Κόψε κάτι. Μονακό, Σεντροπέ, Μοντεκάρλο, το κτέλε τη Παϊκή. Σεντροπέ, έχει τελειώσει. Πολύ όμορφη. Ο μικρός σας να βγουν. Εγώ πήγα μία του Μέλτος με την γυρά μου 10 μέρες στη Βενετία. Τι με λες, τι με λες, και έχει πολύ κουνούπι και γρασία. Τι με λες. Τον ένοιαζε το κουνούπι του. Όλοι σιγά αερό μαντούκοντα, αγαπητοί. Άιντε πάλι, πες τα ελληνικά. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, την αιώνια πόλη. Τι πιο όμορφη που. Πιο όμορφη. Πιο όμορφη και από τη Θεσσαλονίκη. Κάντε κάτσε καλά, κάντε κάτσε καλά, τι με λέτε. Η Θεσσαλονίκη είναι κόκλα, ιδίως τώρα με το flyover. Τι λες, είναι κόκλα. Χρήστο, άκου, άκου, άκου. Θα πας Φλωρεντία, Πλάζα de la Signora, Πιάτσα Μιτζελάγγελο. Πολύ ωραία. Άκου, θα σε πω, Μπαρμπαχρήστο, Βερόνα, τέλος, εκεί θα πας. Θα πας το Σκάνι. Το σκάνι, μαγεία. Για μαγεία, αν θες να φας ζελάκα αρτιζιανάλε. Τι είναι αυτό. Μόνο παγωτό, μόνο παγωτό. Yeah. Ακούστε. Σπαγγέτι, καρμπονάρα, φοκάτσια, μπρουσκέτα, πολέντα. Τι και αυτό. Στραπατσά. Τα σέρασε, λέει, στραπατσάδα, τα σέρασε. Να είτε συνάχιστα. Να το βρήκασέ, Άιντε τώρα. Με μπερδέψατε πάντως, δεν ξέρω. Να φας να πιεις... Τι, καφέ. Καφέ Ιταλιάνο. Μόλτο γουστόζο. Εδώ τελειώνει η συζήτηση. Το καλύτερο καφέ το κάνω εγώ. Εντάξει. Να το ξεφύγατε. Αρώνυμα, Τι θα πας, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, δεν πάω πουθενά, εδώ θα κάνω. Πες, με μπέρδεψαν και εμένα. Λοιπόν, οι καφέδες σήμερα είναι κερασμένες, όλοι οι καφέδες από το καφετζί.
Thank you.
Γαλένος, ο Περατιανός. Ο Γιάννος, ο Περατιανός, που περπατάει καμαρότος. Καλένα αυτός φοράει τα τσαμικά. Ωραία αυτός φοράει τα τσαμικά και τα σπράτα που καμίσα. Καλένολες ίνιες τον αγαπούν. Thank you.
σαν ανάγκα που δεν σε αγαπά και δεν σε υποστηρίζει για μένα. Τι να με νοιάζεται, σας, αφού είσαι φτωχός. Όχι, θεά του νησιού τα φταίει όλα, είσαι κανένα έτσι όμορφη σαν κοινόβουτζη. Και όταν σε βλέπω γίνεται χίλια ακόμα και η καρδιά μου. Θα πάρω ένα ματιό μου λεγιό και δεν θα με ξαναδείς. Πού δεν μπορείς να πας μανονιό. Θα πάω θέλει στα καράβια. Αν δεν μπορείς όπου θες αλλού θα σε ξεκοινωνήσω. Αν επομείνω δεν πάει θα προς αυτό. Μανονιό μη λες τους γιλάδες, ξανασκέφτε και μην αφήσεις το νησί μας. Μα πρέπει λεγιό, πρέπει να βγάλω παράδες. Θέλω να πάρω τη γυναίκα που αγαπάω, μα δεν έχω πράγμα. Θα μου την πάρει άλλος. Μη λες τους γιλάδες, μανονιό. Έλα ο κουζουλάδες, λεγιό. Ή με παντρεύγεσαι την Κυριακή, ή φεύγω ίδια σήμερα με τα παπόρια που ξέρω το ξύρο. Γιατί έτσι άντε σε κάτω νιώ, σε κουζουλένει. Μα είσαι να είναι μόνη κουζουλάδα, μάλλον που αξίζει να ζήσει μέσα από τη ζωή. Τώρα θα φύγουμε, λεγιό. Μαζί θα πορευτούμε. Και ίσως και αργότερα, σημά να παντρευτούμε. Θα μείνουμε παέ. Όχι, πάμε. Για να σε δουν τα μάτια μου και να χάρει καρδιά μου.
χορεύουνε κι όλοι να τον εφαίνε. Είναι πως δεν με φτάνουνε οι ώρες που χωρώσαι.